Έγραψε τις μάχες απέναντι στον ύπουλο και αόρατο εχθρό που τόσο απρόσμενα, τόσο επιθετικά, τόσο αναπάντεχα απειλεί εδώ και μήνες στη ζωή μας, τις οικογένειές μας, την ίδια την ανθρωπότητα, οι Έλληνες αποδεικνύουμε κάθε μέρα με τον πιο περήφανο τρόπο ότι με πειθαρχία και υπομονή και κυρίως ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο, κάθε δυσκολία. Και αν ο Γκέτης χειριζόταν ότι οι δυσκολίες μεγαλώνουν όσο πιο κοντά βρισκόμαστε στο στόχο, καθολικά οι Έλληνες αποδεικνύουν κάθε μέρα ότι το έχουμε αντιληφθεί και συνειδητοποιημένοι και με ισχυρή βούληση είμαστε και πάλι έτοιμοι να συνεχίσουμε την προσπάθεια, όσο δύσκολη κι αν είναι, μέχρι την ημέρα που η επιστημονική κοινότητα με την κατάλληλη θεραπεία θα δώσει ένα τέλος στον εφιάλτη που βιώνουμε. Μέχρι όμως εκείνη τη μέρα πρέπει να είμαστε και να παραμείνουμε υπεύθυνοι αλλά κυρίως ρεαλιστές. Η νόσος, ο ιός είναι παντού, ανάμεσά μας, έτοιμος να εξαπλωθεί τοπικά ή και μαζικά, εκμεταλλευόμενος κάθε λάθος μας, κάθε αδυναμία μας, κάθε χαλάρωση και δικαιολογία απομάκρυνση από το στόχο. Ένας στόχος που τις επόμενες ημέρες αλλάζει. Δεν αλλάζει όμως η υπαγρύπνησή μας. Ο στόχος αλλάζει. Και για να γίνω πιο σαφής, μέχρι σήμερα και μέχρι τις 4 Μαΐου, ο στόχος μας, η στρατηγική μας, το σχέδιό μας, το μεγάλο μας καθημερινό στοίχημα, είναι και παραμένει ένα. Μένουμε στο σπίτι μας και αποφεύγουμε κάθε περιττή μετακίνηση. Με πίστη, με υπομονή, με καρτερικότητα, οι Έλληνες έμειναν προσιλωμένοι στο στόχο. Έμειναν και μένουν και θα συνεχίσουν να μένουν μέχρι την Κυριακή στο σπίτι. Και γι' αυτό πετύχαμε και πετυχαίνουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή το σπάσιμο της αλυσίδας της εξάπλωσης της νόσου. Η κυβέρνηση πήρε δύσκολα, αλλά αναγκαία μέτρα. Οι πολίτες μαζικά και με υπευθυνότητα τα τήρησαν. Ο κρατικός μηχανισμός τα επιτήρησε. Προστάτευσε την προσπάθεια των πολλών από την ανευθυνότητα των λίγων. Ενεργοποίησε εργαλεία ελέγχου και παρακολούθησης των μέτρων μέσω των διαδικασιών της διεξοδικής ιχνηλάτησης και αυστηρής επιβολής των αναγκαίων κατοίκων περιορισμών. Και σήμερα είμαστε λίγα 24 ώρα, εφόσον δεν προκύψει οτιδήποτε αναπάντεχο, από το να περάσουμε στην επόμενη φάση. Και αν η προηγούμενη φάση επιβολής των περιοριστικών μέτρων φάνταζε δύσκολη, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι η επόμενη φάση της σταδιακής άρσης αυτών των μέτρων είναι εξαιρετικά πιο κρίσιμο, πιο δύσκολη στη διαχείριση. Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου το σχέδιό μας, το καθημερινό μας στοίχημα τροποποιείται. Από το μένουμε σπίτι, περνάμε στη σταδιακή κινητικότητα, όπου το μείζον, το βασικό, το κρίσιμο είναι ένα. Τηρούμε όλοι τους κανόνες προστασίας που συνοδεύουν τη σταδιακή άρση του κάθε μέτρου. Και αυτό ακριβώς είναι ο μεγάλος στόχος της επόμενης φάσης. Οι πολίτες κινούμαστε όπου επιτρέπεται, αλλά με τους όρους προστασίας που επιβάλλεται και μόνο. Οι επιχειρήσεις ανοίγουν και υποδέχονται τους πολίτες αυστηρά με τους περιορισμούς σε τετραγωνικά και μέτρα προστασίας που συνοδεύουν το άνοιγμά τους. Εφόσον τηρηθούν καθολικά τα παραπάνω και με βάση τα πραγματικά δεδομένα που θα αξιολογούμε καθημερινά και με βάση τις προτάσεις των επιστημόνων μας, θα ετοιμαζόμαστε για το επόμενο βήμα. Όσο πιο αυστηρά τηρήσουμε τους κανόνες στα νέα μας βήματα, τόσο πιο σίγουρα θα προετοιμαζόμαστε για τα επόμενα. Όσο πιο χαλαρά ή ανεύθυνα επιχειρήσουν κάποιοι να τα αντιμετωπίσουν ή να τα προσπεράσουν, τόσο πιο κοντά θα είμαστε στο να βάλουμε φρένο, ακόμη και να γυρίσουμε σε νέους περιορισμούς. Και αυτή η συνθήκη, αυτή η εξίσωση είναι αδιαπραγμάτευτη. Γιατί αδιαπραγμάτευτη είναι η ανθρώπινη ζωή. Αδιαπραγμάτευτη είναι η ανάγκη διαφύλαξης δημόσιας υγείας. Αδιαπραγμάτευτη είναι η προσήλωσή μας για περιφρούρηση της μέχρι σήμερα προσπάθειας της συντριπτικής πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας. Η πολιτική προστασία, όλος ο μηχανισμός της, όλοι εκείνοι που καθημερινά πάλεψαν αυτές τις εβδομάδες έξω από το σπίτι τους για να δικαιωθεί και να περιφρουρηθεί η τιτάνια προσπάθεια αυτών που έμεναν στο σπίτι, παραμένει εδώ και στη νέα φάση. Ενισχύεται, επικαιροποιεί τα πρωτοκολλά της, θέτει προτεραιότητες ως προς τις διαδικασίες της, προετοιμάζεται για αυτή τη νέα καθημερινότητα. Με νέες δομές, νέα εργαλεία ελέγχου και καθημερινής δουλειάς, με νέα κάθετη εθνική δομή σε όλη την επικράτεια, νέο σχέδιο προσαρμοσμένο στα καινούργια δεδομένα μιας νέας καθημερινότητας. Και η ασφάλεια των πολιτών παραμένει το ύψιστο καθήκον μας. Η απόλυτη, μοναδική, αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας. Κανένας εφησυχασμός, μόνο επαγρύπνηση, μόνο σκληρή επιχειρησιακή δουλειά με άμεσα αντανακλαστικά.
Είμαστε στην αρχή ενός νέου ταξιδιού, μιας νέας φάσης σε χαρτογράφητα νερά, αλλά με την εμπειρία, τις επιστημονικές γνώσεις, τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες σε πλήρη συναγερμό. Είμαστε λοιπόν εδώ, σε μια κρίσιμη καμπή της εξέλιξης της πανδημίας, μπροστά σε μια νέα φάση, μια νέα καθημερινότητα. Όσο πιο πιστοί παραμείνουμε στην εφαρμογή των κανόνων που συνοδεύουν τη σταδιακή άρση των μέτρων, τόσο πιο σύντομα θα προχωρήσουμε στα επόμενα. Τηρούμε τους κανόνες, τότε προχωράμε. Δεν τους τηρούμε, τότε σταματάμε, ίσως και επιστρέφουμε σε νέο κύκλο περιορισμών. Τόσο απλά. Οι περήφανοι Έλληνες αποδείξαμε μέχρι σήμερα πολλά, σε όλη την ανθρωπότητα, με περισσή υπευθυνότητα. Και στο νέο στοίχημα έχουμε να αποδείξουμε περισσότερα. Μέχρι την Κυριακή μένουμε σπίτια μας, χωρίς καμιά άλλη σκέψη, χωρίς καμιά δικαιολογία. Από Δευτέρα κινούμαστε όλοι προσεκτικά, όχι άσκοπα και όπως επιβάλλουν οι κανόνες, όπως επιβάλλει η περίσταση. Από Δευτέρα η ατομική μας ευθύνη θα είναι αθρηστικά η κοινωνική δύναμη που θα αποτελέσει το φάρο αλλά και την πηξίδα της νέας μας πορείας. Εφαρμόζουμε τους κανόνες, μένουμε υπεύθυνοι, μένουμε ασφαλείς. Καλή δύναμη σε όλους μας. Ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε όλους. Να σας ενημερώσω.